Και πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. Και με τον κύριο Απόστολο Βανταράκη θα ξεκινήσω ακριβώς εκεί που σταματήσαμε με τον κύριο Κώστα Φαρσαλινό, ο οποίος μας είπε: παιδιά, προσοχή, έχουμε θετικές ενδείξεις για τη δεξαμεθαζόνη, αλλά είναι κορτιζονούχο, δεν είναι για χρήση στο σπίτι, γιατί ο πρωθυπουργός της Βρετανίας περίπου μας είπε κάθε σπίτι το έχει στο ντουλάπι του. Θέλει προσοχή, παιδιά, λέει, δεν είναι έτσι απλό, ιδίως στα πρώτα στάδια της νόσου. Καλημέρα, κύριε Βανταράκη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι λέτε εσείς για τη δεξαμεθαζόνη? Είναι φάρμακο, έτσι, δεν είναι χαπακί ντεπό. Θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς έχει ενδείξεις πολύ καλές αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον από ό,τι λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο κάθε φάρμακο έτσι κι αλλιώς περνάει μια διαδικασία εγκρίσεων, τις οποίες φαίνεται ότι περνάει. Είναι θετικά τα αποτελέσματα, αλλά ο κάθε φάρμακο έχει και τις δικές του, αν θέλετε, οδηγίες. Οπότε θα έλεγα να περιμένουμε τα τελικά συμπεράσματα, τις τελικές οδηγίες και να το αντιμετωπίζουμε βέβαια σε φάρμακο. Μάλιστα. Όχι σε κάτι άλλο. Τώρα θέλω να μου πείτε, και θα ξεκινήσω από αυτό, κύριε Βανταράκη. Πώς βλέπετε να αντιμετωπίζουμε στη μετά καραντίνα εποχή τον κορονοϊό και την νόσο στην πατρίδα μας, γιατί μετά θέλω να σας ρωτήσω και για τα περίφημα πρωτόκολλα, διότι κοιτάξτε, στον Εχήνο έχουμε και άλλοι νεκροί σε πλήρη απομόνωση, με καθυστέρηση λένε οι κάτοικοι, τους ακούω που λένε, και δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι το κλίμα χαλαρότητας δεν αφορά τους πολίτες. Πολλά ακούω για την ατομική τους ευθύνη, αλλά έχω την εντύπωση ότι σαν να έχει φύγει από το κάδρο ο ιός και η νόσος του. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, όπως έχουμε ξαναπεί και το έχω πει πολλές φορές, όπως ξέρετε και δημόσια με αναρτήσεις, ότι χρειάζεται είναι αγώνας μαραθώνιος αυτό, δεν είναι αγώνας 100 μέτρων. Άρα λοιπόν θέλεις μια αντοχή, μια επιμονή, όπως θέλεις ένα μαραθώνιο. Και αυτό δεν αναφέρει τους πολίτες. Οι πολίτες έτσι κι αλλιώς η αντοχή τους θα είναι περιορισμένη, γιατί μιλάμε για πληθυσμούς οι οποίοι αφενός μεν λόγω του lockdown έχουν κουραστεί. Μιλάμε για οικονομικές ομάδες οι οποίες έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ και οι οποίες σιγά σιγά θα φαίνεται αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε, η αντίδρασή τους είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Το ζητούμενο είναι αν θα σε επηρεάσει ο κοροναϊός ή δεν θα έχεις να φας. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι ομάδες πληθυσμού, όποιες ομάδες συζητάμε, είναι ομάδες κουρασμένες από αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό που θα τους λέμε να είναι ξεκάθαρο, σαφές και πρώτα απ' όλα να το τηρείς εσύ. Δηλαδή το κράτος. Το κράτος λοιπόν πρέπει να είναι οργανωμένο, πλήρως οργανωμένο και οφείλει και είχε και τον χρόνο να οργανωθεί, έτσι ώστε ό,τι του λες να είναι ξεκάθαρο, χωρίς ήξεις αφήξεις, με ό,τι στοιχεία βέβαια έχεις. Δηλαδή η λογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ορισμένες φορές έχουμε αντιφατικά στοιχεία, γιατί η επιστήμη δίνει αντιφατικά στοιχεία. Ακόμα, παραδείγματος χάρη, σου λέω ένα παράδειγμα το οποίο έχει τεθεί πάρα πολύ κουβέντα, η χρήση της μάσκας. Είναι ακόμα αντιφατική. Ανεξάρτητα πού, πότε χρησιμοποιείται, με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται. Από όσο καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό, τα αντιφατικά στοιχεία τα οποία βγαίνουν, λογικό είναι να μπερδεύουν και τον κόσμο, ο οποίος θα πρέπει να τα τηρήσει. Ερχόμενος λοιπόν στο διατάφτα. Το διατάφτα λέει κάτι γνώμη. Μιλάμε για ένα πλήρω ο κράτος, ειδικά όταν περιμένει ένα κύμα τουριστών, το οποίο θα έρθει από χώρες οι οποίες έρχονται με υψηλή ενδημικότητα, με υψηλή παρουσία κρουσμάτων. Άρα, ένα πλήρως οργανωμένο κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες και κυρίως οι εποπτικοί του οργανισμοί, πλήρως τελεχωμένοι και οργανωμένοι. Ένα είναι ζήτημα αυτό. Και βέβαια να βγαίνει ξεκάθαρα με ξαφή άποψη όσον αφορά και τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες σε όλες τις ομάδες πληθυσμού. Από την άλλη, ζητάμε σε ένα πληθυσμό το να παραμείνει όσο μπορεί πιο υπεύθυνος, οι συμπτωματικοί να κάτσουν στο σπίτι τους, οι ευπαθείς ομάδες να αποφύγουν τις μεγάλες μετακινήσεις και να μειώσουμε τους συγχρονισμούς. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρηθούν. Με την έλευση των τουριστών, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να οργανωθούν πολύ πιο γρήγορα όλοι οι χώροι στους οποίους θα έχουμε ετοιμάζωση των τουριστών και να αποφύγουμε για μεγάλα γεγονότα όπως γίνονται στα νησιά, όσο μπορεί να γίνει. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για τουρίστες οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι χαλαροί. Δεν έρχονται για να κάτσουν σε μια καραντίνα στην Ελλάδα. Οπότε η αυστηροποίηση των μέτρων όσον αφορά τους επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη, οι συγχρονισμοί είναι πολύ εύκολοι να ελεγχθούν. Μην νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ο έλεγχος στα μαγαζιά, το να τηρούν αυτό που λέμε, αλλά αυτό που λέμε να είναι λογικό όμως, έτσι. Δηλαδή,
Να σας πω, ήμουν προχτές σε μια κουβέντα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ήμουνα σε μια κουβέντα. Ναι. Και μια κουβέντα αθλητική, γιατί μιλούσαμε για τους αθλητικούς χώρους. Και λέγανε, παραδείγματος χάρη, ότι ο προπονητής θα φορμένει να φοράει μάσκα. Ο προπονητής. Πώς θα μιλήσει αν φοράει μάσκα? Δεν λέω τίποτα άλλο εγώ. Να σας λέω κάτι πολύ απλό. Πώς θα μιλήσει στους αθλητές του αν φοράει μάσκα? Ο προπονητής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, θα μιλήσει. Καταλάβετε, δηλαδή κάπου δεν έχουμε λογική. Κύριε Βανταράκη, είναι μόνο αυτό ή αισθάνεται, ας το πω έτσι, ο πληθυσμός που ζει στη χώρα μας ότι γι' αυτόν ισχύουν μέτρα, περιορισμοί, έλεγχοι, δειγματοληπτικοί, θα το δούμε μετά αυτό. Η υποχρεωτική, μοριακή, το ένα το άλλο, μάσκες, αποστάσεις, αλλά την ίδια ώρα οι τουρίστες θα έρχονται πιο χαλαρά με δειγματοληπτικούς, περιπτωσιλλογικούς ελέγχους. Και άκουσα και κάποιους κορυφαίους, κατά τα άλλα, λοιμοξιολόγους των επιτροπών να μας λένε ότι, παιδιά, εντάξει, λέει, θα είναι σποραδικό 5.000 κρούσματα αν έχουμε στην Ελλάδα. Μα με συγχωρείτε, εδώ γινόταν χαμός για 200 και 300 επιδημίνου. 5.000 είναι σποραδικό. Ο κύριος Σύψας το είπε. Τι ποιος? Όχι, δεν είναι σποραδικό. 5.000 τώρα, να μην ξεφεύγουν. Είναι μεγαλύτερο από τα περισσότερες από πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και επιπλέον δεν θα ξέρουμε και την διασπορά αυτών των κρούσματων. Δηλαδή, ένας τουρίστας ο οποίος θα είναι κρούσμα πάνω σε κάτι, δεν ξέρουμε με ποιους έχει έρθει επαφή. Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτό εννοούσε κάτι τέτοιο. Με την έννοια ότι τα 5.000 κρούσματα δεν ξέρουμε τι από πίσω τους θα μολύνουν. Να το πω έτσι. Κύριε Βανταράκη, δηλαδή, καταλαβαίνετε το σοκ του κόσμου. Έτσι, έχει βγει από καραντίνα, το είπατε, ταλαιπωρημένος, και βλέπει περίπου 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή, λειτουργεί η οικονομία λακάρτ, θα σου πει ο άλλος. Έχετε δίκιο σε ένα κομμάτι, έχετε δίκιο. Σαφέστατα. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι ο τουρισμός είναι, αν θέλετε, το αίμα μας. Προφανώς. Και ειδικά σε περιοχές σαν την Κρήτη ή σε άλλες περιοχές, δεν το συζητάω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Από την άλλη, όμως, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι πάρα πολύ. Επιμένω πάρα πολύ στο όπως το λέω, οργάνωση, γιατί ένα οργανωμένο κράτος, ακόμα και τον τουρίστα, θα τον υπεροποιήσει οργανωμένα. Δεν θα τον αφήσει 10 ώρες στο αεροδρόμιο, προσέχει, λέω ένα παράδειγμα, μέχρι να δει τι θα κάνει. Αν λοιπόν έχουμε στις πύλες εισόδου οργανώσει τους ελέγχους μας, ξέρετε, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να οργανωθεί ανεξάρτητα της μάζας του πληθυσμού. Γιατί η χνηλασιμότητα δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Αρκεί να έχει τον αντίστοιχο άνθρωπο εκεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τσεκάρουν τις εισόδους στα αεροδρόμια. Και δεν είναι μόνο δειγματοληψία, αλλά ταυτόχρονα και η χαρτογράφηση αυτού του πληθυσμού. Πού θα πάει, πού θα μείνει, έτσι ώστε να τον ξέρουμε τον πληθυσμό. Δυστυχώς θα μπούμε σε τέτοιους κανόνες. Σαφέστατα, με οι δειγματοληψίες δεν το συζητάω ότι θα γίνονται. Δηλαδή, υπό την προπόθεση αυτή συζητάμε. Συγγνώμη, κύριε Βανταράκη, επειδή ξέρω ότι επικοινωνείτε με όλη την Ελλάδα και εκ της θέσεώς σας ως πρόεδρος των βιοεπιστημόνων, μπορείτε να μου λύσετε μια απορία? Αυτά τα 1.000 συνεργεία του ΕΟΔΗ, εσείς έχετε εικόνα από τους συναδέλφους σας? Τα συναντάμε κάθε μέρα? Κάνουν μαζικούς ελέγχους, δηλαδή? Γιατί, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν τα συναντώ. Προς το παρόν, τα συνεργεία έχουν κινηθεί σε ευαίσθητες ομάδες. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν έχουν κινηθεί ελεύθερο όπως τον αναφέρει στον πληθυσμό. Δηλαδή, έχουν πάρει κάποια δείγματα, παραδείγματος χάρη στην Πάτρα, να σας πω ένα παράδειγμα, σε γυροκομεία. Μάλιστα. Δηλαδή, σε χώρους στους οποίους έχουμε υψηλής επικινδυνότητας κρούσματα, ευπαθείς ομάδες κτλ. Ο αριθμός των κρουσμάτων, και αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί και θέλω να το πω δημόσια, είναι ότι δεν μας γνωρίζει, δεν μας γνωστοποιείται. Ακόμα και στους επιστήμονες, δεν ξέρουμε πόσα δείγματα παίρνουν. Δεν ξέρουμε, δηλαδή, πόσα δείγματα τα συνεργεία του ΕΟΔΗ ελέγχουν σε ημερήσια βάση ή σε εβδομαδιαία βάση, αν θέλετε, και μια ηλικιακή αναφορά πάνω σε αυτά. Δηλαδή, κάποια χαρακτηριστικά τους. Δεν είναι κρυφά χαρακτηριστικά αυτά. Δεν είναι θέμα ότι διαφήμιση, να το πω έτσι, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ελέγχονται κάθε μέρα 100. Τι δυνατότητα έχει η χώρα να ελέγξει πάνω σε κάτι αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πόσες δυνατότητες έχει η χώρα για έλεγχο κρουσμάτων. Για έλεγχο, δειγματοληπτικό έλεγχο, όπως το λέτε. Προς το παρόν, επιπλέον γίνεται κυρίως μοριακός έλεγχος. Άρα είναι σχετικά περιορισμένος. Και μιλάμε, μοριακός έλεγχος γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θεωρητικά έχουν συμπτώματα ή υποπτευόμαστε ότι είναι κρούσμα. Δεν γίνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υγιέστατος και ο οποίος δεν θα πάντου κάνει μοριακό διαγνωστικό έλεγχο. Είναι πανάκριβο πρώτα απ' όλα. Εκεί λοιπόν μιλάς για έλεγχο αντισωμάτων. Άρα λοιπόν θέλω να πω και σε αυτό. Πάλι και αυτοί οι πληροφορίες έχουν. Τι μαζεύουν τα δείγματα? Τι έλεγχο κάνουν? Δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία, ξέρετε, να γίνεται με συστηματική βάση όπως γίνεται ο αριθμός των κρούσματων που βγαίνουν κάθε μέρα και λέμε τόσα κρούσματα, τόσα θάνατοι κτλ. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, για να εφησυχάσει και ο πληθυσμός, ότι ο ΕΟΔΗ κάνει τόσα κρούσματα μεταξύ του κάθε εβδομάδα, όπως γίνεται με την άλλη αναφορά.
Για πείτε μου, τι γίνεται με τα πρωτόκολλα, διότι εγώ θα έλεγα ότι από αναφορές περί πρωτοκόλων να φάνε και κότες. Στην ουσία όμως, δεν θα έπρεπε να είναι σαφή, απλά και στοχοθετημένα? Έχουμε μπλέξει το πρωτόκολλο του πρωτοκόλλου ο πρωτόκολλο. Ναι, έχετε δίκιο στο θέμα αυτό, γιατί και εμένα με έχει προβληματίσει και σε κάποια σεμινάρια που συμμετέχω και τα λοιπά, το λέω πολύ συχνά, ότι ορισμένα πρωτόκολλα δεν ξέρω πραγματικά πώς έχουν συστηθεί. Δηλαδή έχουν κάποιες αντιφάσεις μέσα τους, τις οποίες επιστημονικά δεν στέκουν. Άλλοι μου κάνουν λίγο έτσι περίεργο το πόσο έχει φτιαχτεί αυτό το πρωτόκολλο. Παρόμως χάρη, ένα πρωτόκολλο πρέπει να είναι, και βγήκαν και με γκρίνια οι ξενοδόχοι. Είναι πολύ περίεργα τα πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν κάποια από αυτά, όπως αναφέρεστε. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια προσεκτικός έλεγχος των υγειονομικών πρωτοκόλων, να εγκριθεί η διαδικασία που θα έπρεπε να είναι, να συστήνεται από το ΕΟΔΗ, να εγκρίνεται από την Επιτροπή Εμπειρογνωμών και συνέχεια να βγαίνουν σε διαπραγμάτευση, αν θέλετε, σε κουβέντα με κάποιους, με τους συλλόγους, γιατί χωρίς ερήμη των ξενοδόχων δεν μπορούν να τηρηθούν, ή των οποιοδήποτε συνδικαλιστικών ομάδων, γιατί αυτοί ξέρουν τη δουλειά τους. Μάλιστα. Άρα, ξέρετε τι θέλουν... λένε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ξέρετε τι λένε οι ξενοδόχοι και οι ξενοδοχοϊπαλλοί? Ότι στην ουσία το κράτος πάει να μας μετατρέψει σε υγειονομικό μηχανισμό ελέγχου. Δεν είναι δουλειά μας όμως. Ναι, να πάρουμε μέτρα, αποστάσεις, να πούμε στους πελάτες μας, αλλά είναι δικιά μας δουλειά να κάνουμε υγειονομικούς και άλλους ελέγχους? Αυτό λένε. Όχι, 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 δεν είναι σαφέστατα, και δεν ξέρω ποιος, όσοι έχουν συνεργαστεί με ξενοδοχεία, γιατί εγώ και σε διάφορες επιδημίες έχω συνεργαστεί με ξενοδοχεία. Επισκεπτόμενος σε ένα ξενοδοχείο, αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, θέλω να είμαι σαφής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τηρηθούν. Μάλλον κάποιος δεν έχει καταλάβει για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τι συζητάμε. Τι δυνατότητες έχει μια ξενοδοχειακή μονάδα να λειτουργήσει, ανεξάρτητα η καλύτερη ξενοδοχειακή μονάδα να είναι, γιατί ξεφεύγει από τα όρια της δουλειάς της, να το πω έτσι. Μια ξενοδοχειακή μονάδα πώς νομίζετε γιατρός έχει? Έναν. Πώς θα έχει δηλαδή? Άρα τι θα κάνει, πρώτο κάνει αυτός ένας γιατρός ουσιαστικά? Όταν μπαίνουν, μπορεί να έχει 2.000 άτομα, λέω ένα παράδειγμα. Τι λέμε τώρα, κύριε Βανταράκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλλον πολύ του συνεπήρε το κλίμα της Σαντορίνης, μια χαρά είναι η Σαντορίνη, η πανέμορφη, αλλά οι διαθέσιμες κλίνες, ακόμη και στις μεγάλες τους μονάδες, είναι υποκατηγορία των μονάδων των μεσαίων της Κρήτης, για να καταλάβουμε τι λέμε. Με συγχωρείτε λοιπόν. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι τώρα αυτό ο σχεδιασμό. Ή θέλετε να πάμε στο Χαλκιδική με τι τεράστιε μονάδε? Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν μονάδε που είναι τεράστιε αυτή τη στιγμή και οποίες, ο συγχρονισμό είναι δεδομένο. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η οργανώση. Ακόμα και ένα οι γιατροί έχουν, πρώτα απ' των μονάδων, έχουν ενημερωθεί τι θα πρέπει να κάνουν με τα κρούσματα. Έχουν ένα κρούσμα. Θα καλέσουν τον ΕΟΔΗ. Αν τον ΕΟΔΗ τον καλούμε σε όλη την Ελλάδα ταυτόχρονα, πού θα πρωτοπάει να πάρει δείγματα και πού θα τα πάνε τα δείγματα? Δηλαδή θέλω να πω, πρέπει να γίνεται ένα οργανωμένο πρωτόκολλο ενημέρωσης πρώτα απ' όλα του ιατρικού κόσμου, το οποίο θα λειτουργήσει μέσα στα ξενοδοχεία και ταυτόχρονα και των μεγάλων, τώρα να σας πω ευθέως, το να ενημερωθεί παραδείγματος χάρη ένας υπάλληλος χαμηλότερης βαθμίδας σε ένα ξενοδοχείο. Χάνουμε δυνάμεις αυτό. Είναι δευτερεύον. Το ζητούμενο είναι οι μάνατζερ των ξενοδοχείων, οι διευθυντές των ξενοδοχείων, οι οποίοι έχουν και την πλήρη ευθύνη να οργανώσουν το προσωπικό τους, δίνοντάς τους κάποιους κανόνες, οι οποίοι θα είναι αυστηροποιημένοι και στον έλεγχό τους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι πρόβλημα έχουμε. Βλέπουμε και στα μαγαζιά, τα μπαρ κτλ. Ακούγονται σιγά σιγά απόψεις. Τα μπαρ δεν έπρεπε να έχουν ανοίξει. Μα τώρα δεν θα ήθελα να ακούσω τέτοιες απόψεις πια. Γιατί τα lockdown είναι ξεπερασμένα όσον αφορά τα προβλήματα που δείτε. Το ζήτημα είναι να πάρουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα με σαφή τρόπο, ο κόσμος να τα εφαρμόσει και να τα εφαρμόζει, ξέρετε, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μια μέρα δουλειά. Δηλαδή είναι μόνο για το καλοκαίρι. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε δεύτερο κύμα κατά μεγάλη πιθανότητα. Με προλάβατε. Βλέπετε ότι έρχεται δεύτερο κύμα, ότι αρχίζουμε και βλέπουμε την κορφή του δηλαδή? Γιατί σε ένα κύμα πρώτα βλέπεις την κορφή. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, βλέπετε να έρχεται δεύτερο κύμα άμεσα? Νομίζω ότι δεν θα το ξεφύγουμε, δεν θα ξεφύγουμε από αυτό. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι ένας αναπνευστικός ιός, έτσι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η γρήπη δεν έχει κύματα, έτσι κι αλλιώς. Σωστό. Δηλαδή δεν αναφερόμαστε. Μην νομίζω ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι διαφορετικό στον αφορά τη μεταδοτικότητά του και τη επικοινωνιότητα που έχει λόγω των λίγων μεθ που έχουμε. Αν παραδείγματος μπορούσε να καλυφθεί ο πληθυσμός από μεθ, να ξέρετε, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό.
Αλλά επειδή λόγω της αδυναμίας του οποιοδήποτε υγειονομικού χώρου, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, καταλαβαίνω ότι μας δημιουργεί μεγάλη θνητότητα σε σχέση με τα κρούσματα. Το ζητούμενο λοιπόν το δεύτερο κύμα, το πιο πιθανό είναι θα το έχουμε. Το θέμα είναι πότε και για μένα η θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα καθυστερήσει λιγάκι. Δεν νομίζω ότι θα το δούμε νωρίτερα από τέλος Σεπτέμβρη, αρχής Οκτώβρη. Το πόσο ένταση θα έχει, το τι, πόσο προετοιμασμένοι θα είμαστε κάτι τέτοιο, πόσο μαθημένοι θα είμαστε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι είναι. Πραγματικά είναι θέμα να το δούμε. Νομίζω ότι ο πληθυσμός έχει μάθει, αλλά απ' την άλλη μην τον εξουθενώσουμε μέχρι να έρθει το δεύτερο κύμα. Να τον πείσουμε. Το ζητούμενο στη δημόσια υγεία είναι να πείθεις τον κόσμο. Όχι να το απαγορεύεις. Αν το απαγορεύεις, κάποια στιγμή θα αντιδράσεις και δεν θα τηρήσεις. Κύριε Βανταρέκη, μια χαρά το περιγράφετε. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εδώ έχω βροχή μηνυμάτων. Λέει, εντάξει, να σωθεί ο τουρισμός, καταστραφήκαμε οι υπόλοιποι, λέει ένας. Σε άλλες περιοχές. Άλλος εδώ. Μια χαρά τα λέει ο γιατρός. Εντάξει. Αλλά εγώ θέλω να του πω ότι στην Ξάνθη γίνεται αυτή τη στιγμή το έλα να δεις. Αυτό υπό δεν δείχνει. Υπό ποια έννοια το έλα να δεις? Των κρουσμάτων. Των κρουσμάτων. Ναι, δεν δείχνει ολιγορία των κρατικών αρχών. Δεν το χάσαν. Κοιτάξτε, να σας πω. Ήταν λίγο απρόπτο. Η συρροή των κρουσμάτων αυτή, όταν έχουμε μια συρροή κρουσμάτων πολύ χαμηλή, είναι απρόπτη. Βέβαια. Μην ξεχνάτε ότι είναι περιορισμένο. Δεν έχουμε διασπορά, έχουμε σε συγκεκριμένο χώρο. Σωστό αυτό που λέτε εσείς. Στον Εχήνο, οπότε, Ίασμο, εκεί. Ναι. Θα ήμουν πάρα πολύ σε ανησυχία αν έβλεπα, ας πούμε, 50 κρούσματα με διασπορά σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εκεί θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και η αντιμετώπιση μου θα ήταν πολύ διαφορετική. Αυτή τη στιγμή βλέπω 50-55 κρούσματα σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αν τις επόμενες μέρες αυτό το νούμερο πέσει και έχουμε επανέλθει στα φυσιολογικά νούμερα, τότε δεν έχουμε πρόβλημα. Αν παραμείνει υψηλό. Και αρχίζει και βλέπουμε διασπορά και σε κρούσματα και σε άλλα σημεία της χώρας, τότε πραγματικά μιλάμε για πολύ διαφορετικές καταστάσεις και με πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Βοηθήστε με και στο εξής. Ο φίλος μας ο Γιάννης πρέπει να είναι μάγειρας σε τουριστική μονάδα. Μου λέει, πείτε στον κύριο Βανταράκη, τι να πει ο μάγειρας που φορά μάσκα ή προσωπίδα και είναι πάνω από τη φωτιά, ή ο σερβιτόρος γάντια μάσκα και να τα αλλάζει συχνά. Και έχω την απορία, στα ρούχα μας δεν κάθεται ο ιός, δεν πρέπει να αλλάζουμε συχνά και ρούχα? Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Γι' αυτό λέω ότι θα ήθελα μια εκλογήκευση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Πραγματική εκλογήκευση με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Όπως σας είπα και επιμένω σε αυτό, ακόμα και η χρήση μάσκας που έχει γίνει τόση κουβέντα, δεν είναι 100% σίγουρο ότι μπορεί να μας παίξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά και λόγω του τρόπου χρήσης και λόγω της συχνότητας χρήσης κτλ. Ακόμα και αυτό. Φανταστείτε λοιπόν άλλα πράγματα που είναι ακόμα πιο ασαφή. Καταλαβαίνω τον φίλο που αναφέρεται σε αυτό. Έχει δίκιο και θα μου επιτρέψει να πω ότι θα ήθελα να προσέχει την προσωπική του υγιεινή κυρίως και όχι τόσο τη χρήση μάσκας. Δηλαδή, στα πρώτα συμπτώματα που μπορεί να έχει, να εξαφανιστεί, να πάει σπίτι του, να έχει προσωπική καθαριότητα έτσι κι αλλιώς και η μάσκα θα έρθει μετά. Δηλαδή, η μάσκα τον καταλαβαίνω γιατί και να του πει από τη στιγμή να φορέσει μάσκα. Υπάρχει περίπτωση να τη φορέσει να μιλάμε πρακτικά. Ή να την βάζει κάτω από τη μύτη, όπως την βάζουν οι 9 στους 10 εστιατόρες. Άλλο αυτό. Οι άνθρωποι, όχι μόνο οι εστιατόρες. Όλοι. Ναι, έχετε δίκιο. Ενώ εστιατόρια, μπαρ και τα λοιπά. Τι νόημα έχει αυτό να συζητάμε αυτή τη στιγμή? Εγώ δηλαδή, με ξέρετε και έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν μου αρέσει. Η υποκρισία στα υγειονομικά ζητήματα δεν μου αρέσει. Να είμαστε ξεκάθαροι. Τα προβλήματα που έχουμε πρέπει να βάζουμε στο τραπέζι. Η χρήση μάσκας μπορεί να γίνει από αυτόν τον άνθρωπο? Ή με τι συχνότητα μπορεί να γίνει? Όσοι και να το επιμείνουμε. Άρα, έχουμε προβλήματα λοιπόν στην εφαρμογή. Πάμε να βρούμε εναλλακτικά μέτρα τα οποία πολύ γρήγορα θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Εξαρτησμό του χώρου, λέω ένα παράδειγμα. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφήνει την κουζίνα ανοιχτή, κλειστή κτλ. Αλλά να την αερίζει το βράδυ, να φεύγει, να καθαρίζει το χώρο. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε, πάτε σε γραφεία, παραδείγματο χάρη, που είναι κλειστά τα παράθυρα όλα. Δεν γίνεται αυτό, μα δεν γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό ο εξαρτησμός χώρου. Έχετε πολύ δίκιο. Φτηνό μέτρο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω σήμερα θα τα ξαναπούμε. Κύριε Βανταράκη, μ' αρέσει ο τρόπος που τα προσεγγίζετε. Δεν είναι πήρα το υποδεκάμετρο, μου φύγε μισή ίτζα πρόστιμο. Εδώ να πατάμε στη λογική. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής απλό. Επαναλαμβάνω, είστε πρόεδρος των βιοεπιστημόνων. Πείτε μου λοιπόν, με αυτά τα χαρακτηριστικά μιας χώρας που πατά στον τουρισμό, αν είμαι παράλογος, θα με διορθώσετε. Δεν θα έπρεπε κάθε διαθέσιμη εργαστηριακή μονάδα να είναι στην υπηρεσία διαρκώς ελέγχων, μοριακών θέλετε, δειγματοληπτικών, αντισωμάτων, ό,τι διαθέσιμο εργαστήριο δημόσιο, να μην πω ιδιωτικό, διαθέτει η χώρα στα πανεπιστήμια, είναι μόνο 7-8,
Εγώ ξέρω ότι κάθε πανεπιστήμιο τα στοιχειώδη μηχανήματα στα εργαστήρια τα έχει. Δεν θα έπρεπε να ανοίξει παντού αυτό για να λες και στους έξω ότι κοίτα, εγώ έχω όλες μου τις διαθέσιμες μονάδες στην υπηρεσία διαρχώς της καταγραφής. Κάνω λάθος? Με χτυπάς σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, γιατί έχουμε βγει πολύ πρώτοι δύο επιστήμονες, δηλαδή πάνω από 2-3 μήνες έχουμε συζητήσει ότι όλα τα διαθέσιμα εργαστήρια που έχουν μοριακή δυνατότητα θα έπρεπε να είναι stand-by και να έχουν τα πρωτόκολλα έτοιμα, και όποιοι από τους συναδέλφους ενδιαφέρονται, σε όλα τα πανεπιστήμια έχουμε 7 ιατρικές σχολές σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πιάσει όλη την. Αν θέλετε, εγώ μιλάω μόνο για τις ιατρικές, που δεν είναι μόνο ιατρικές, πάνω τα βιολογικά τμήματα κτλ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Ναι, θα έπρεπε. Και δυστυχώς δεν γίνεται. Και το λέω ξεκάθαρα αυτό. Για μένα είναι απαράδεκτο αυτό που έχει συμβεί. Γιατί το έχω πει ξεκάθαρα, και μάλιστα υπάρχουν εργαστήρια τα οποία έχουν διαθεσιμότητα χωρίς αμοιβές. Και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Και έχουν πει εδώ, θα στείλει το αναλώσιμο ανάλογα με τα δείγματα που θέλετε, να σα κάνουμε τα δείγματα, γιατί θέλουμε να συνδράμουμε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Ακόμα και η εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων, λέω ένα παράδειγμα, σε νέα πρωτόκολλα, τα οποία θα του σταλούν και θα είναι επίσημα, και πια η χώρα θα έχει ένα ενιαίο υγειονομικό τρόπο που αντιμετωπίζει τα κρούσματα, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει, και κακώς δεν έχει γίνει, ειδικά όταν έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν δηλαδή σκεφτείτε, έχετε κάποιους, ένα μεγάλο αριθμό τουριστών στην Κρήτη, θα τις στέλνετε σε ένα εργαστήριο? Είναι δυνατόν? Μα ποιο εργαστήριο θα τα κάνει αυτό? Όσο ικανό δηλαδή, και να είναι, έχετε δίκιο. Εγώ είμαι εργαστηριακός. Πόσα θα κάνει ένα εργαστήριο, δηλαδή? Και εκεί που έχει τρεις ανθρώπους, πόσα θα κάνουν αυτοί οι τρεις άνθρωποι? Θα πρέπει να πάρει άλλους 10 εκείνη τη στιγμή για πρόσκαιρο διάστημα. Γιατί να μην μπορείς να έχεις μια διασπορά, έτσι ώστε τα κρούσματα της Πελοποννήσου να έρχονται στο ένα αλφα εργαστήριο, τα κρούσματα της Αθήνας στο β εργαστήριο, τα κρούσματα να γίνεται δηλαδή αυτή η διασπορά, έτσι ώστε ανάλογα τις δυνατότητες του κάθε εργαστήριου. Γιατί δεν υπάρχουν, να είμαστε πρακτικοί, να μην μιλάμε γενικά. Καταλάβετε, για να δίνεις και δύο, προσέξτε και το βασικό. Ένα εργαστήριο μπορεί να πάρει και 1000 δείγματα. Πότε θα δώσει απάντηση στο ζήτημα? Βέβαια. Θέλεις και... Έχετε δίκιο. Γρήγορα την απάντηση, δεν τη θέλει. Μην ξεχνάτε και να το θυμάστε αυτό. Η μοριακή ανάλυση ούτε μερικές ώρες χρειάζεται. Άρα λοιπόν, με το που θα μου έρθει το δείγμα εδώ, εγώ σε μερικές ώρες θα μπορούσα να δώσω την απάντηση. Άρα, για σκεφτείτε να δουλεύανε όλα αυτά τα εργαστήρια και να δίνανε άμεσα τις απαντήσεις, και όχι να περιμένουμε 2-3 μέρες τώρα την απάντηση του Πασέρα, γιατί έχουν πήξει αυτά τα δείγματα. Καταλάβατε. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, αυτό μιλάω για οργάνωση. Αυτό ακριβώς αναφέρομαι σε οργάνωση. Μάλιστα. Κύριε Βανταράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κάντε μου τη χάρη, απαντήστε και στο φίλο το Γιάννη που λέει, μια χαρά τα λέει ο κύριος Βανταράκης, μήπως πρέπει σε όλα αυτά τα πρωτόκολλα να παίρνουν μέρος σεφ, μέτρ, συντήρηση, reception, διότι στην πράξη λέει, αν δείτε, με τα πρωτόκολλα που έχουν τώρα, για 50 άτομα τουρίστες, χρειάζεσαι 30 άτομα προσωπικό. Εγώ νομίζω ότι το είπα πριν. Είπα ότι για να συστήσει ένα τέτοιο υγειονομικό πρωτόκολλο, σαφέστατα ζητά τις επαγγελματικές ομάδες. Δεν βγαίνει όταν βγαίνει από μένα που δεν έχω δουλέψει, ας πούμε, ποτέ σε μια κουζίνα. Άρα λοιπόν, τι να το κάνω, να πω εγώ, ώρα, χρησιμοποιείτε το Α και το Β και το Γ. Άμα ο άνθρωπος που δουλεύει στην κουζίνα μου λέει αυτό δεν γίνεται εφαρμοστέ από τη μάζα των μαγείρων, λέω, τι νόημα έχει. Απλά για τα μάτια του κόσμου. Άρα λοιπόν, δεν το συζητάω. Ότι θα έπρεπε τα πρωτόκολλα αυτά να, και ακόμα υπάρχει χρόνο να επικυρωποιηθούν, αν θέλετε. Να πάρουν άμεσα οι ομάδες από τα πρωτόκολλα και να ζητηθεί η γνώμη τους και αυτοί να τα διορθώσουν πάνω σε αυτό τι είναι, τι δεν μπορεί να γίνει, για μένα είναι απολύτως απαραίτητο. Κύριε Βανταράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.